Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε τρίτη μέρα περιοδίας στα Γιάννενα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την επικαιρότητα λέγοντας τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχίζει τον ομό εκβιασμό, συνεχίζει να απειλεί με εκλογές μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί απλά θέλει να γίνει ηγεμόνας της χώρας. Ο σκοπός, βέβαια, το έχω πει και άλλη φορά, είναι να έχει 180 βουλευτές για να μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θα του άρεζε, να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Αυτοδύναμος θα είναι έτσι κι αλλιώς, το ξέρει και αυτός, το ξέρουν όλοι. Απλά επιζητά μια ηγεμονία αυτοδυναμίας πάνω από 180 βουλευτές για να μπορεί να ορίζει αυταρχικά τις αποφάσεις του και να τις επιβάλλει. Η ελληνική λύση είναι αντίθετη στη λογική αυτή. Θεωρούμε ότι οι εκβιασμοί με αλλεπάλληλες εκλογές είναι προϊόν αδυναμίας αλλά και διάθεσης επιβολής. Είναι επικίνδυνες για τη χώρα, κοστίζουν 100 εκατομμύρια, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μίνιμουμ 100 εκατομμύρια ευρώ, δεν προσθέτω τα υπόλοιπα έξοδα. Δεν τα έχουμε τα λεφτά, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν υπάρχουν τα λεφτά, με δανεικά δίνεται ό,τι δίνεται και δεν μπορούμε να σπαταλούμε χρήματα για ένα καπρίτσιο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είπε βέβαια ότι δεν συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς του πλευράς, έτσι κάπως το είπε. Να του υπενθυμίσω ότι έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ούτε δικό του μαγαζί, ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ποτάμι, είναι το Πασόκ και ό,τι πολιτικά εντός εισαγωγικών αδέσποτο υπήρχε που το μάζεψε, έκανε ένα συρφετό κόμματος χωρίς ιδεολογία, με συνέπεια να μείνει η Νέα Δημοκρατία που όλοι γνώριζαν. Σε σχέση με την υγεία και όλα όσα διαδραματίζονται μετά την ιστορία του κυρίου Πνευματικού, εγώ θα επιμείνω ότι δεν έχει κανένας διάθεση να επιλύσει το πρόβλημα της υγείας. Κανείς δεν μιλάει για τις παθογένειες, πέραν από την προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης που θέλει να επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί στο περιβάλλον του υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν ιδιωτική την υγεία. Το παραμύθι που πουλάει τώρα για προσλήψεις μαζί με την επένδυση που θέλει να κάνει στη δημόσια υγεία, ένα παραμύθι που δεν το έκανε ποτέ. Εδώ μας έλεγε την περίοδο της πανδημίας ότι δεν χρειάζονται παραπάνω μεθ, έχει μελέτες και ξαφνικά τώρα θα ξαναφτιάξει τη δημόσια υγεία. Κανείς δεν μιλάει όμως για τα λουσφέτια και τα φακελάκια που δίδονται συνεχώς. Κανείς δεν λέει ότι τα γραφεία των βουλευτών έχουν γίνει γραφεία εξυπηρέτησης ασθενών, οι οποίοι οι άνθρωποι μέσα στην απελπισία τους αναγκάζονται συνεχώς να προστρέχουν στα βουλευτικά γραφεία ζητώντας για ένα κρεβάτι, ένα λουσφέτι. Και έτσι είναι όμηρος ο ψηφοφόρος και οδηγείται μετά να ψηφίζει τον τάδε βουλευτή που του έκανε το αυτονόητο το δικαίωμά του να έχει περίθαλψη. Για εμάς η περίθαλψη, η υγεία και τα φάρμακα πρέπει να δίνονται δωρεάν και να μην ζητάει ρουσφέτη ο ελληνικός λαός. Ούτε κανείς τολμάει να μιλήσει για τα φακελάκια, γιατί υπάρχει συντεχνία των γιατρών και ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι μας δεν τολμάει καμιά κυβέρνηση να ακουμπήσει το θέμα αυτό. Όπως η λογική των κομμάτων εξουσίας είναι μία. Και θα την πω ομά. Αν δεν έχεις λεφτά, θα πεθαίνεις πάνω στην καρότσα. Αυτή η λογική εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε ότι είναι απάνθρωπη, είναι βάναυση, είναι και αντιχριστιανική, αλλά κυρίως απάνθρωπη και βάναυση. Αυτό που επίσης προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Ρεόκαστρο θυμήθηκε πάλι την Ορθοδοξία. Ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τις εκκλησίες, που απαγόρευσε επιτάφιο, που απαγόρευσε θεία κοινωνία, συνδράμοντας και κάποια μέλη από την Εκκλησία στην κατεύθυνση αυτή, σήμερα θέλει να μας πείσει ότι έγινε θρήσκος. Θυμήθηκε την Ορθοδοξία μετά από δεκαετίες. Να το υπενθυμίσουμε σαφώς ότι η Ορθοδοξία ενώνει. Καμιά φορά τα λάθη των ιερωμένων και κάποιων φυσικών προσώπων της Εκκλησίας μπορεί να διχάζουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαραθέσεως, ούτε αλλιεύσεως μέσα στα θολά νερά ψηφοφόρων όπως κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εργαλειοποιεί ακόμη και αυτό, στέλνοντας ακόμα και τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Άγιο Όρος από τη Μαθαίνω. Ήρθε ο καιρός να προσκυνήσει και ο Άδωνης το Άγιον Όρος, έτσι κι άλλως ο Πρωθυπουργός έχει να πάει 40 χρόνια. Επίσης, κανένα τηλεοπτικό κανάλι, από όλα όσα γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, μα κανένα, δεν ασχολήθηκε με το θέμα της μαφιόζικης εκτέλεσης με ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο και επιμένω σε αυτό. Όχι γιατί έχω κάτι με τον κύριο Αλαφούζο. Εμένα προσωπικά ο κύριος Αλαφούζος μου είναι αδιάφορος. Αλλά η εμπλοκή ενός ανθρώπου με μια τέτοια ιστορία θυμίζει πραγματικά Βενεζουέλα Κόζα Νόστρα. Και δεν είναι το πρώτο συμβάν. Έχουν γίνει δολοφονίες τα τελευταία τους τελευταίους 2-3 μήνες άπειρες. Και εδώ η διαπλοκή μεταξύ
μαφιόζων της νύχτας, επαγγελματιών δολοφόνων, πληρωμένων δολοφόνων, ανθρώπων που έχουν κανάλια, εφοπλιστών, αλλά και πολιτικών προσώπων στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει εισαγγελέα στη χώρα. Δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όπως δεν την εμπιστευόμουν ποτέ, γιατί είναι ελεγχόμενη και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Γι' αυτό και ζητάμε από τον ελληνικό λαό την ψήφο για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε το αυτονόητο. Τη δημόσια υγεία δωρεάν πραγματικά σε όλους τους Έλληνες, τη δικαιοσύνη που ζητάνε όλοι οι Έλληνες, αλλά κυρίως θα έλεγα την αξιοπρέπεια που τους στέρισαν. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα είναι η δήλωση της κυρίας Λένας Διβάνη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής Αθηνών και η οποία είπε: έφυγα από το Πανεπιστήμιο, παραιτήθηκε. Γιατί πουλάνε τους βαθμούς. Αγοραπολισίες βαθμών στα πανεπιστήμια, κατήγγειλε η κυρία Διβάνη. Δεν σηκώθηκε καπνός καθόλου. Κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν αναφέρθηκε. Μιλάμε για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ότι οι καθηγητές πουλάνε βαθμούς και παίρνουν λεφτά. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι το κράτος των κομμάτων εξουσίας. Ένα κράτος σάπιο, διεφθαρμένο και όταν συμβαίνει κάτι το κουκουλώνουν όλοι μαζί. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι διεφθαρμένοι όλοι. Πρέπει να πω επίσης ότι για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με το νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές, είπε το εξής αμίμητο ο Πρωθυπουργός, ότι στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον πάντα μας εμπιστευτούν οι πολίτες, θα υπάρχει rotation στις κυβερνητικές θέσεις. Αντιλαμβάνονται, φαντάζομαι, οι κάτοικοι των Ιωαννίνων, οι συγγενείς μου στην Πέλα, που δεν γνωρίζουν αγγλικά, τι σημαίνει rotation. Εκεί απευθύνεται ο Πρωθυπουργός, γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει πού απευθύνεται. Και επίσης είπε θα υπάρχουν και πολλές γυναίκες. Βέβαια, να του υπενθυμίσω του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι πριν το 19, δύο μήνες, πριν τις εκλογές δηλαδή, είχε υποσχεθεί πάλι για μικρό κυβερνητικό σχήμα. Είχε μιλήσει για 10-20 υπουργούς. Οι 20 γίναν 55, μπορεί να γίνουν και 105. Όσο ειλικρινή ήταν τότε, άλλο τόσο ειλικρινή είναι και τώρα. Γιατί έχει μάθει να ψεύδεται. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Όσο για το προσωπικό του στοίχημα για την επόμενη θητεία του για την υγεία, προανέφερα ότι δεν τον πιστεύουμε, διότι πολύ απλά δεν θέλει την δημόσια υγεία ο Πρωθυπουργός. Το περιβάλλον του βολεύεται με την ιδιωτική υγεία. Και έχω πει πολλά για τα ασθενοφόρα τα ιδιωτικά, κανείς δεν μιλάει και γι' αυτό. Έχω πει για τις κλινικές που ελέγχονται από μια συγκεκριμένη εταιρεία στην Αθήνα, οι περισσότερες συμφερόντων του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, ούτε κανείς το είπε αυτό, γιατί δεν θέλουν την ελληνική λύση, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να μην υπάρχει ελληνική λύση στο επόμενο κοινοβούλιο. Το επιχείρησε και το 19. Και να το πω πολιτικά ότι έφαγε τα μούτρα του. Και τώρα θα πάθει το ίδιο. Είναι δεδομένο. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά τι λέω. Θα ήθελα να πάω όμως σε μία δήλωση, κυρίες Μπακογιάννη. Πραγματικά, ο ομός εκβιασμός της κυρίας Μπακογιάννη σε Πομάκους, στη Ροδόπη, είναι απίστευτος. Βέβαια, η οικογένεια συνηθίζει στους εκβιασμούς. Και ο Πρωθυπουργός εκβιάζει ότι αν δεν είναι ηγεμόνας με 180 βουλευτές θα ξαναπάνει εκλογές. Ο εκβιασμός λέγεται αυτό. Και η κυρία Μπακογιάννη, η οποία πήγε στους Πομάκους και τους εκβίασε και τους δελέασε ταυτόχρονα να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα υποσχέθηκε χίλιες θέσεις συνοριοφυλάκων στον νομό Ροδόπης. Αυτό είναι ρατσιστικό, γιατί δεν μπορείς να επιλέγεις μόνο κάποιος από κάποιο νομό λέγοντας ότι θα σε κάνω συνοριοφύλακα, αλλά είναι και ψευδές, γιατί είναι αντισταγματικό. Αυτά όλα δείχνουν ότι πέρα από τον πανικό που τους διακρίνει, είναι μια οικογένεια η οποία δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει χρηστή διακυβέρνηση του τόπου. Και το λέω έτσι ομά. Βέβαια, η κυρία Μπακογιάννη είναι το μακρύ χέρι, το επαναλαμβάνω, η κυρία Μπακογιάννη είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Αυτό δεν το έχω πει εγώ. Υπάρχει βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη πριν μερικά χρόνια, ο οποίος το λέει έτσι όπως σας το λέω, ότι είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα κάθονται στις ίδιες καρέκλες μεταξύ τους, συναγελάζονται, συνεργάζονται και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Απλά ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει μερικά πράγματα βασικά. Ότι αν πραγματικά η Νέα Δημοκρατία ήταν πατριωτικό κόμμα, γιατί αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, στις πράξεις είμαστε πατριώτες, όχι στα λόγια, θα έπρεπε να έχει κλείσει το προξενείο στην Κομωτινή. Έπρεπε να έχει κλείσει ήδη. Και όχι να μαλώνουν δίθεν με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι περισσότερο φιλότουρκος ή λιγότερο φιλότουρκος. Και οι δυο, και οι τρεις με το ΠΑΣΟΚ μαζί, είναι φιλότουρκοι. Γιατί?
Γιατί βάζουν τα ψηφοδέλτια ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις. Εν της πράγμαση δηλαδή. Φιλοτουρκικές και έχουν δηλώσει και οι ίδιοι ότι είναι Τούρκοι. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι και τα τρία κόμματα είναι φιλότουρκοι γιατί θέλουν ψήφους από αυτούς που δηλώνουν Τούρκοι. Ευτυχώς είναι λίγοι στη Θράκη μας, δεν είναι όλοι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή για να τελειώσει η ιστορία με το καρκίνωμα να τελειώσουμε και με το προξενείο της Κομωτινής. Κράτησα για το τέλος τα παραμύθια για την οικονομία. Σήμερα ο Οίκος Φιτς διέλυσε τα μυθεύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού περί αναβάθμισης ελληνικής οικονομίας. Μας άφησε στην κατηγορία των σκουπιδιών, όπως και σκουπίδια είναι η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω σκουπίδια γιατί η Ελλάδα είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα με διπλάσιους έμεσους από τους άμεσους φόρους. Η Ελλάδα, επαλαμβάνω, και οι Έλληνες θαλασσοκράτορες, οι γνωστοί εφοπλιστές, εισφέρουν ελάχιστα, απειροελάχιστα σε επίπεδο φόρων. Τα φτωχότερα στρώματα της χώρας σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των 57 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από φόρους. Ελαμφρύσεις η Νέα Δημοκρατία έκανε μεν, αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση. Αν πραγματικά ήθελε ο Πρωθυπουργός να αποδείξει ότι ασκεί σοβαρή οικονομική πολιτική, θα έπρεπε να κάνει αυτό που του λέμε εμείς. Οριζόντιος φόρος 15%, ούτε τεκμήρια, ούτε αποδείξει, ούτε τίποτα. Και από εκεί, ό,τι υπάρχει στο ΣΥΝ, φορολογείται με 15%. Έσοδα, έξοδα, αλλά μαζί. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, δηλαδή, γιατί το ρεύμα που πληρώνω που έχει ΦΠΑ να μην μπαίνει στα έξοδά μου. Δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ποτέ όλοι οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας που πληρώνουμε και πρέπει να μπαίνουν στα έξοδά μας, ακόμη και ο καφές μας, τα τσιγάρα μας, ό,τι καταναλώνουμε πρέπει να μπαίνουν στα έξοδά μας. Γιατί το κράτος, αν θέλει να εισπράξει ΦΠΑ, δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ως κυνηγός κεφαλών των επιχειρηματιών και των μισθωτών και των φυσικών προσώπων. Ο οριζόντιος φόρος 15% είναι η καλύτερη λύση και το προτείνουμε εδώ και χρόνια, αλλά δεν ακούει κανείς, γιατί τους βολεύει η φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία. Έτσι λύνεις τα προβλήματα και δεν τα συνεχίζεις. Και δύο θέματα από την τοπική κοινωνία, βέβαια αφορούν όλη την Ελλάδα, το πρώτο ειδικά, με τον ΤΟΕΦ. Είναι απαράδεκτο σε μια χώρα που κάνει άπειρες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, ομοειδών, ο ΤΟΕΦ να κλείνει το νερό στους αγρότες γιατί χρωστούν ρεύμα. Όταν είναι γνωστό ότι τους μεγάλους ολιγάρχες δεν τολμούν ποτέ να κλείσουν το ρεύμα, άσχετα χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι απαράδεκτο μια κυβέρνηση, μια πολιτεία να μην αντιλαμβάνεται ότι ο αγρότης μπορεί και πρέπει να ταΐζει τους υπόλοιπους Έλληνες, δημιουργώντας παραγωγή πλούτου και προϊόντα. Είναι ελεηνό και άθλιο να κουρεύουν χρέη, δάνεια, εύκα όλων των εφοπλιστών, των ολιγαρχών και να μην κάνουν το ίδιο τους αγρότες, τους κοινοτρόφους και τους αλλοίς. Το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Ο ΤΟΕΒ είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά η κυβέρνηση των ύπνων του δικαίου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ενδιαφέρεται η Νέα Δημοκρατία για τους κοινοτρόφους, αγρότες, αλλά και τους αλλοίς. Δεν τους νοιάζει ο μισθωτός, ούτε ο συνταξιούχος. Τους νοιάζουν μόνο οι κολλητοί τους, οι φίλοι τους, οι ολιγάρχες, αυτοί που κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Και άφησα για το τέλος μια ιστορία τοπική εδώ. Εύχομαι να κάνω λάθος, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά μαθαίνω ότι εδώ ο Περιφερειάρχης μαζί με τον Δήμαρχο, δεν είμαι σίγουρος, για να μην κάνω και κανένα λάθος, θέλουν να κλείσουν, λέει, την εταιρεία που συνδέει το νησάκι στη λίμνη και να φέρουν κάποια άλλα σκάφη κάποιων φίλων και να τελειώσουν 20 οικογένειες οικονομικά. Με ένα νόμο του 71, από ό,τι μαθαίνω. Μια περίεργη ιστορία. Την ψάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τοπικός τύπος, περιέργως, δεν το αναφέρει. Είναι όπως ο τύπος στα μεγάλα κανάλια των Αθηνών που δεν ανέφεραν τίποτα για τον Αλαφούζο. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια η σχέση. Δεν είναι θέμα αυτό. 20 οικογένειες να έχουν πρόβλημα στο νησάκι γιατί κάποιος αποφάσισε να κάνει μια μπίζνα μόνος του σε συνεργασία. Δεν ξέρω. Μπορεί ακούσει να γίνεται. Της περιφέρειας ή του Δήμου, εάν έχει σχέση και ο Δήμος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Ότι εμείς τολμάμε και λέμε ονόματα. Κάτι που δεν έκανε κανένας για την ιστορία του κ. Αλαφούζου. Μπορεί συμπτωματικά ο άνθρωπος να το σταμάξει το θρακισμένο σε έναν πληρωμένο δολοφόνο. Σύμπτωση να είναι. Αλλά δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας για εξηγήσεις. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Ένα διεφθαρμένο κράτος, ένα σάπιο κράτος, στο οποίο ο πολίτης στενάζει. Ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού λοιπόν 25 Ιουνίου για αυτόν τον λόγο.
για να κάνουμε τους Έλληνες περήφανους, για να κάνουμε τους Έλληνες πλούσιους, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κόβοντας από το υδροκέφαλο κράτους των Αθηνών και των ανθρώπων που παίρνουν 7 και 8 χιλιάρικα και 10 χιλιάρικα το μήνα, τους κομματικούς πρετοριανούς που δεν τους χρειάζεται ο τόπος, για να τα δώσουμε στο φτωχό Έλληνα πολίτη, στο συνταξιούχο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο. Αυτά και είναι όχι απλά λόγια, αλλά είναι ο αγώνας που κάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε. Παρά τον πόλεμο που δεχόμαστε, παρά την ψεύτικη, συκοφαντική αρθρογραφία των μέσων της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη σήμερα το πρωί και κλείνω εδώ, λίβελος με non-paper της Νέας Δημοκρατίας στο βράδυ 10 η ώρα, ακούστε, βγαίνει η δήλωσή μου το απόγευμα εναντίον των μαφιόζων και όλων αυτών, βγαίνει το απόγευμα. Δεν την παρουσιάζει κανένα κανάλι πανελλαδικό, δεν τη λέει κανένας και 10 το βράδυ βγαίνει ένα non-paper ότι η ελληνική λύση έβγαλε υποψήφια από τον νότιο τομέα, ακούστε, έβγαλε για να βάλει τον κύριο Σωτήρη Τζούμα. Ψευδέστατον. Η υποψήφια λοιπόν είχε ζητήσει από μόνη της να φύγει από την εκλογική έδρα, μόνη της με επιστολή, γιατί δεν θα μπορούσε, έχει δύο παιδιά μικρά η γυναίκα και λέει θέλω να είμαι στο οργανωτικό, να αγωνιστώ με το κόμμα, δεν θα έχω χρόνο να πηγαίνω στη Βουλή βράδια ή απογεύματα, και εμείς το αποδεχτήκαμε. Έστειλε δελτίο τύπου, ενημέρωσε με δελτίο τύπου δικό της ότι θέλει να μείνει στο κόμμα, στο οργανωτικό, αλλά όλα τα μέσα της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησαν το ψέμα για να κάνουν εναντίον μας τη σπέκουλα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το κόμμα της βρώμας, του βόθρου και το λέω έτσι, του πολιτικού βόθρου και της βρώμας, με την οποία δεν μπορούμε να συμβλέψουμε εμείς, γιατί δεν είναι πλέον ιδεολογική διαφορά μας μόνο, αλλά είναι και ανθρώπινη. Είναι διαφορά αξιοπρέπειας. Αυτοί δεν έχουν, εμείς έχουμε. Και σταματώ εδώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Δεν υπάρχουν. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, αν είμαι χειμερός. Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσουμε για αυτό το πρόβλημα, όπως διαμορφώνεται 15 μέρες, και μας απαντήσατε νομίζω σε όλα τα κλίματα. Για να μην σας δυσκολεύω τη ζωή. Το έκανα. Ωραία. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι μου θέλουν κάτι. Ωραία, αφού καλυφθήκατε. Γιατί ξεκινάμε του μηδενός. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλά, δεν είναι άδειες. Ο Πρωθυπουργός το λέει και ο κύριος Τσίπρας. Και οι δύο για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας γιατί απλά έχει θεωρητικά θέματα εσωτερικά ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται ότι έχει. Δεν μπορεί να μαζεύσει τα σημάζευτα γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει εκεί. Και με κίνδυνο πολλές φορές να ακουμπήσουν εθνικά θέματα ευαίσθητα. Η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύεται στο έπακρον όλο αυτό. Βέβαια έχει την ιστορία του πνευματικού, που δεν είναι ιστορία του πνευματικού, ιστορία του πνευματικού. Κάνετε λάθος. Είναι η ιστορία της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Της εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων η ιστορία πνευματικού. Η ιστορία πνευματικού δεν είναι η δήλωσή του, αλλά είναι η πράξη της Νέας Δημοκρατίας. Με βίαιη ιδιωτικοποίηση για να κερδίζουν οι πολιτοί τους, επαναλαμβάνω. Δεν έχει καμία σχέση το αυτό που λένε κάποιοι όταν προσωπική του δήλωση. Κάνετε λάθος. Γιατί οι πράξεις της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρά προς την κατεύθυνση της ισοπαίδωσης δημόσιας υγείας. Αυτό είναι αληθές. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι βέβαιο ότι θα έχει αυτοδυναμία. Απλά ο Πρωθυπουργός θέλει σώνει και καλά να έχει 180 βουλευτές. Για να μας πάει και στη Χάγη, να μην χρειαστεί κανένα άλλο κόμμα, αν και έχει το χρήσιμο πρόθυμο, τον κύριο Ανδρουλάκη έτοιμο στη γωνία, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει τον ΤΑΗ σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ψεύτικη αυτή η συμπεριφορά και γιατί το λέω αυτό. Διότι στη δική μου λογική, ο άνθρωπος που παρακολουθούσε το τηλέφωνο κάποιου άλλου μπορεί να έχει και πολλά χαρτιά εναντίον αυτού που παρακολουθούσε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελεύθερος ο κ. Ανδρουλάκης να μιλάει ελεύθερα ή κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, αυτά που παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του δεν τον έχουν κάπου δεμένο. Αλλά το να κάνεις τον ΤΑΗ σήμερα, ενώ γνωρίζεις ότι αύριο θα είσαι βέβαιο συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας, είναι το λιγότερο υποκριτικό. Έτσι. Και έτσι κι αλλιώς το Πασόκ είναι δοκιμασμένη συνταγή. Πάντα υπάρχει το Πασόκ ως δεκανίκη όλων των κομμάτων. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται έχω εγώ να σχολιάσω. Ένα κόμμα το οποίο από Πασόκ έγινε Κινάλ για να αλλάξει το αφημί του και να μεταφέρει τα χρέη του και από Κινάλ μετά έγινε Πασόκ ξανά. Σαν τις ομάδες τις ποδοσφαιρικές. Νέος Πανιόνιος, ποια άλλη ομάδα κύριε Αυδελά. Η Λάρισα, Καβάλα, αλλάζουν ονόματα. Ή ο Μίτσος Σουγιάς. Ή ο μπροστινός, σε πάση περιπτώσει, σε ένα μαγαζί βραδινό,
που βάζουν κάποιο μπροστινό για να φορτωθούν τα χρέη. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος για να αποφύγει να πληρώσει αυτά που χρωστάει. Γιατί από τον Έλληνα παίρνουν το σπιτάκι του, του παίρνουν την επιχειρησούλα του, του παίρνουν τη στάνη του, του παίρνουν τα μηχανήματα του αγρότου και αυτοί κάνουν αυτές τις μικροαπατεωνίες, μεγαλαπατεωνίες για να αποφεύγουν να πληρώσουν τα χρέη τους. Λοιπόν, φανταστείτε να κάνουν να κυβερνήσουν κιόλας. Το ίδιο είχε και την Δημοκρατία, η οποία χρωστάει 400 και πλέον εκατομμύρια, αλλά ο ελληνικός λαός φαντάζομαι δεν τον νοιάζει να χάσει το σπίτι του άλλος, ξαναψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Είναι μια λογική κι αυτή. Εμείς καλούμε όλους αυτούς να καταλάβουν ότι όταν ψηφίζεις Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζεις ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές τέλος τα πας. Τέλος τα επιδόματα. Και το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος. Δεν πήραμε και την αναβάθμιση. Άρα λοιπόν έρχονται τσουνάμι που δεν φαντάζονται κάποιοι. Οικονομικά τσουνάμι εννοώ. Κύριε Πρόεδρε, το μύχη βάζετε είναι δικό. Να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να μην χάσουμε καθόλου και αν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπερφύαλος, ούτε υπεραισιόδοξος, ούτε απεσιόδοξος. Βλέποντας τι έγινε στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, σας λέω ότι εγώ εξεπλάγιν. Βλέπω μια άλλη εικόνα. Τώρα πόση κάλπη γεννάει 40 και 40 διάρκεια, γεννάει. Λέω, μάλλον γεννάει, αυγατίζει. Το πώς αυγατίζει, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πρέπει να γίνω μάντης ή να γίνω χουντίνι, να μπω μες στην κάλπη να μετρήσω ο ίδιος μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.